Η κυβέρνηση αυτή έχει ασχοληθεί πολύ συστηματικά με το ζήτημα του Ματιού και δεν μιλάω μόνο για το καθαρισμό των οικοπαίδων, για την απομάκρυνση του αμοιάντου, για την τακτοποίηση όλων των εκκρεμωτήτων που είχαν να κάνουν με τους εγκαυματίες. Η μεγάλη μας πρόκληση είναι να ξαναφτιάξουμε την περιοχή αυτή πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν. Και αν δεν έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στην παραλιακή ζώνη δεν γκρεμίζονται κύρια φτίσματα. Κυκλοφορεί αυτή η φήμη, δεν ξέρω, παρόλο που το έχουμε διαψεύσει πολλές φορές. Το έχουμε πει με πολύ κατηγορία. Πρέπει να είμαστε από τους ειλικρινείς. Αν πρέπει μια μάντρα να πάει λίγο παραπέρα για να ανοίξει ένα δρόμο, φαντάζομαι ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση να γίνει. Απλά γιατί πρέπει να είμαστε εδώ και πρέπει να συμφωνήσουμε στα απολύτως αυτονόητα τα οποία πρέπει να γίνουν. Κύριε Πρέσβη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη συνεννόηση και με τον πρόεδρο Βασιλιάδη. Μία από τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Κύπρος θα είναι να φτιάξουμε εδώ πέρα για τους κατοίκους της περιοχής ένα πάρκο το οποίο θα έχει και τα χαρακτηριστικά του πάρκου Μήλης, αλλά ταυτόχρονα βέβαια θα είναι και ένας χώρος πρασίνου υποδειγματικός και απολύτως αξιοποιήσιμος από τους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραχωρείτε ένα τμήμα της για να γίνει μια νομίζω πολύ σημαντική παρέμβαση, ένα καινούριο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών για να μπορέσουμε να παρέχουμε στέγη με κριτήρια τα οποία θα τα ορίσουμε με αυστηρό τρόπο, ώστε να είναι απολύτως δίκαια σε συμπολίτες μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχασαν την κύρια κατοικία τους στην πυρκαγιά και θέλουν να εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή. Η Χρυσή Ελλάδος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι θέτει την περιουσία της όποτε χρειάζεται στη διάθεση του κοινού καλού και αυτό κάνει ακριβώς. Και αυτό κάνει και τώρα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος, του ελληνικού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας για να φτιάξουμε κάτι το οποίο όταν με το καλό ολοκληρωθεί θα είναι ένας υποδηματικός νέος οικισμός κοινωνικών κατοικιών.